Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αμαντέο Αλταφάη, ξεκαθάρισε ότι από την επάρκεια των εξηγήσεων Βενιζέλου θα εξαρτηθεί η απελευθέρωση των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι όροι για την εκδόση ήταν σαφείς, όμως η Αθήνα άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Περιμένουμε λοιπόν τώρα διευκρινήσεις τόσο όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι της υλοποίησης της συμφωνίας της 26 Οκτωβρίου. Περιμένουμε από τον Υπουργό Βενιζέλο να αναφερθεί στο Eurogroup και από εκεί η συζήτηση θα ξαναρχίσει. Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευτεί στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτου κυβέρνησης, ήταν το μήνυμα του Wolfgang Schäuble από την Φινλανδία. Προειδοποίηση απίφθινε και ο αντικαγκελάριος Ρέσλερ. Οι Έλληνες έχουν την επιλογή, ή θα κάνουν μεταρρυθμίσεις εντός της Ευρωζώνης ή δεν θα κάνουν μεταρρυθμίσεις και θα φύγουν. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Αγορές και μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντως δεν δείχνουν να πείθονται από την κινητικότητα στην Ευρωζώνη. Ο επικεφαλής της Goldman Sachs, Jim O'Neill, υποστήριξε ότι οι ενέργειες του γερμανικού διευθυντηρίου οδηγούν την Ευρωζώνη σε διάσπαση. Αρχιτέκτονα της κρίσης αποκάλεσε την Άγγελα Μέρκελ ο George Soros. Μέρκελ και Σαρκοζή έχουν χάσει πλέον την αξιοπιστία τους, αποφαίνεται η Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι οι διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει για την προστασία του ευρώ δεν αξίζουν ούτε όσο το χάρτη. Η γερμανική κυβέρνηση ζητά νέα μέτρα λιτότητας από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να κάνει μια νέα αρχή. Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο στην Ελλάδα είναι ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα θέλει τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που είναι αναγκαίο. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μεγάλες μεταρρυθμίσεις και σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων. Είναι πολύ δύσκολος δρόμος, όμως είναι επίσης ένας δρόμος αναπόφευκτος. Εκτιμώ πολύ όσα πέτυχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Έβαλε την Ελλάδα στο σωστό δρόμο και ξεπέρασε πολλά εμπόδια. Στην Ελλάδα είναι πολύ ταραχώδεις εξελίξεις αυτές τις ημέρες. Κάθε μέρα έχουμε μια νέα κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να ενημερωθούμε καλά. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υλοποιηθούν όλα όσα έχουμε συμφωνήσει. Στην παρούσα κατάσταση είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουν δεσμευτικά ότι τηρούν τα συμφωνηθέντα, όχι μόνο η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν, αλλά και η αντιπολίτευση. Κύριε Σόιμπλε, ο οποίος μίλησε το πρωί στη Φιλανδία όπου βρίσκεται για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και έστειλε ένα μήνυμα ότι ανεξάρτητα από την αλλαγή πρωθυπουργού και κυβέρνησης αλλά και ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο εκλογών, τα μέτρα είναι μέτρα και πρέπει να ληφθούν. So last week, the interesting development in Greece in every day, on Monday evening last week, we got the news that they will go for a referendum. On Wednesday night, we discussed with Prime Minister and Finance Minister in Cannes the date for this referendum and even the question for the referendum. And we told them, if you go to a referendum, you have to tell your people that at the end, the people will decide whether Greece will stay under the conditions given in the Eurozone or not. And everything was agreed Wednesday night, and when we woke up Thursday morning, we got the news that the referendum was cancelled. Now we have a new situation. Whatever will happen, Greece has to stick to what have agreed with a new government or with an old government, with new elections or with a referendum or not. And the Greece people, and I said it months ago in German parliament, we have to pay respect to the burdens the Greek people have to take. Because it's not fair what's going on in the Greek society, we have to say to see it. It's not fair, absolutely not. But we can't avoid it. We can always help to give them assistance, to help themselves. We can buy time for them. But to regain this sustainability, to regain competitiveness, that has to be delivered by Greece on one way or the other. And there is no easy way, everybody knows. Προσέξτε, εικόνα έχουμε δώσει με το δημοψήφισμα. Στην αρχή έγιναν έξαλλοι, ακούσαμε τον εξάψαλμο, μας ταπείνωσαν, μας εξευτέλισαν και τώρα γελάνε. Δηλαδή, καταντήσαμε και ανέκδοτο στο τέλος.